είναι λίγο κοντά τουλάχιστον. Πάμε. Αγαπητές και αγαπητοί μας, εδώ και 2 δεκαετίες η ημέρα προσευχής για την ειρήνη στον κόσμο που οργανώνει η Καθολική Εκκλησία στην Κέρκυρα και πλαισιώνεται από τους εκπροσώπους των χριστιανικών ομολογιών που διακονούν στο νησί, δίνει την ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης να μαρτυρήσει πως η πορεία προς την ενότητα και την πλήρη κοινωνία ανάμεσα στους χριστιανούς, όπως την ευχήθηκε ο ίδιος ο Χριστός, προσευχόμενος την παραμονή του πάθους του, επιτυγχάνεται κυρίως με την επίτευξη αληθινών, ανυπόκριτων, ανυστερόπουλων και ειλικρινών σχέσεων. Οι περιορισμοί φέτος δεν μας επέτρεψαν αυτή τη συνάντηση. Η φωνή της Εκκλησίας όμως δεν μπορεί να συγγίζει όταν τόσος πόνος και απελπισία δηλητηριάζουν την καθημερινή μας ζωή. Αναμφισβήτητα η ιστορία του κόσμου και της εξέλιξής του υπήρξε και θα είναι μια παράλληλη ιστορία διενέξεων και πολέμων, ακόμα και θρησκευτικών, πολλές φορές αδελφοκτών. Μια ιστορία μυσαλλοδοξίας, αποξένωσης, προκατάληψης, άνησης αλαζονικής και άδικης κατανομής και των πλέον ουσιαστικών αγαθών, ταπείνωσης και στέρησης βασικών ελευθεριών, καταστροφών και ξεριζωμών πέρα από κάθε ηθική νομιμοποίηση. Λαοί ολόκληροι αγωνίζονται απέλπιδα πολλές φορές να απελευθερωθούν από τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της διαφθοράς, τα οποία τροφοδοτούν βία και καταχρήσεις, σε κάθε γωνιά της γης. Ακόμα και εκεί που ο λεγόμενος πολιτισμένος κόσμος και τα ενημερωτικά δελτία δεν έχουν ενδιαφερθεί να προσεγγίσουν. Δεν είναι ο χώρος, ούτε ο χρόνος να σκεφτούμε ποια είναι τα αίτια, τα συμφέροντα και οι συνθήκες, και τι σημασία θα έχει άλλωστε. Ούτως ή άλλως αυτά υποκύπτουν διαρκώς σε γεωπολιτικούς υπολογισμούς, σε συμβιβασμούς και στους ανίερους μηχανισμούς προπαγάνδας. Που οφείλουμε, και όχι με μια στήρα συμπάθεια που θα ξεθυμάνει με την εμφάνιση της επόμενης μεγάλης είδησης, είναι να μην μένουμε απαθείς και να μην σιωπάμε. Και η Εκκλησία αυτό κάνει και αυτό οφείλει να κάνει. Να σταθεί αλληλέγγυα με προσωπική διακινδύνευση και χριστιανική αυταπάρνηση εκεί όπου υπάρχει πόνος, και να αναγγείλει την ευσπλαχνία του Θεού, και κάθε φορά που κάποιος θα την έχει ανάγκη, να μπορεί να καταφεύγει σε αυτήν, καθώς η ατελείωτη ευσπλαχνία και η απελευθερωτική αγάπη του Θεού δεν έχουν ούτε μέτρο, ούτε τέλος. Πατέρα Γιώργη. Θέλω να ξεκινήσω. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε των εν Κερκύρα Ρωμαιοκαθολικών Κύριε Γεώργιε, αγαπητοί μου εκπρόσωποι των χριστιανικών κοινοτήτων του νησιού μας. Λυπάμαι που το λίαν βεβαρημένο λειτουργικό πρόγραμμά μου, 4ης, δεν μου επιτρέπει να είμαι παρόν ο ίδιος σήμερα σε αυτή τη συνάντηση. Χαιρετίζω όμως την πρωτοβουλία, η οποία έρχεται ως συνέχεια των ετησίων συναντήσεων στις οποίες η Ιερά Μητρόπολης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων πάντοτε συμμετείχε, ακριβώς για να δηλώσει με την παρουσία της τόσο τη συμπαράστασή της στην κοινότητα των αδελφών μας Ρωμαιοκαθολικών, όλοι μας, το δίκαιο και το άδικο ενός πολέμου δεν μετριέται με επιχειρήματα. Κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει στους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή, που χάνουν τα σπίτια τους, που γίνονται πρόσφυγες, που νιώθουν την λύπη και την απόγνωση, το σκληρό και οδυνηρό ερώτημα «γιατί». Κανένας πόλεμος δεν μπορεί να δικαιολογηθεί όταν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια για διάλογο και ειρηνική επίλυση των διαφορών. Πιστεύουμε στον Θεό της ειρήνης, Πατέρα των νυχτηρμών, ο οποίος απέστειλε τον Υιό Του, τον Μεγάλης Βουλής Άγγελων, για να μας παράσχει την ειρήνη. Αυτόν δοξολογούμε λέγοντας, «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Πώς λοιπόν να μη ματώνει η ψυχή μας όταν γινόμαστε μάρτυρες τη αυτή συμφοράς, την οποία άνθρωποι που δηλώνουν πιστοί έχουν επιφέρει. Παρακαλούμε λοιπόν και εμείς ταπεινά
τον εκτίμονε Θεό να γίνει ήλαιος και να, και να φωτίσει έστω και αυτή την ώρα όσους έχουν τη δύναμη να σταματήσουν τον θρίαμβο του κακού. Ελπίζουμε ότι το παράδειγμά μας εδώ στην Κέρκυρα θα είναι ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι κληθήκαμε να συνυπάρχουμε, να συνδιαλεγόμαστε και να προστατεύουμε ο ένας την ζωή του άλλου. Εύχομαι διαπήρως καλή Σαρακοστή και σύντομα να χτυπήσουν οι καμπάνες της ειρήνης στον κόσμο μας. Επί δε τούτης διατελώ, μετευχών θερμών τιμής και αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων Νεκτάριος. Ο πατέρας Μιλτιάδης, εκ μέρους της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Σε Ευαγγελική Εκκλησία. Ναι, να το ανακοινώσουμε. Ναι. Εκ μέρους της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, ο Εδέσιμος Μιλτιάδης Παντελίος. Διαβάζω τη διακήρυξη